και 4.000 χρόνια από την παλαιολιθική περίοδο. Φιλοξένησε αυτό το μεγάλο γεγονός, το Run Greece που διοργανώνει ο Σέγας. Μια πόλη που έχει το όμορφο θέατρο από την ρωμαϊκή περίοδο. Η Λάρισα που ήταν με τους Αθηναίους κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Είχε λοιπόν μεγάλο ενθουσιασμό για να διοργανώσει το Run Greece. Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους, αγκάλιασε αυτή τη διοργάνωση της Ομοσπονδίας, του Σέγας, όμορφα πλάνα από την πόλη της Λάρισας, που είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας, με τα αξιοθέατα της, τον Ποινιό, εδώ ο Άγιος Αχίλιος, απέναντι ο Άγιος Χαράλαμπος, δύο μεγάλοι ναοί της πόλης και οι δρομείς που ξεπέρασαν τις 2.000 και ξεχύθηκαν σαν νάτια στους δρόμους της Λάρισας για να πάρουν μέρος πρώτα-πρώτα στον αγώνα των 10.000 μέτρων. Μια κούρσα που δηλώθηκαν 600 δρομείς, άντρες και γυναίκες. Βλέπετε εδώ τις προετοιμασίες των δρομέων. Είχαμε αγώνα εκτός από τα 10.000 μέτρα 5 χιλιόμετρα, αλλά και 1.000 μέτρα παιδιών. Τα παιδιά να μειούνται στον αθλητισμό, με προσπάθειες που έκανε και η περιφέρεια, αλλά και ο Δήμος της Λάρισας, ο Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λάρισας. Η πιστολιά από τον πρόεδρο της ΕΑ ΣΕΓΑΣ, τον Αντώνη Χιώτη, και οι δρομείς που έχουν μπροστά μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου, όπως η Αναστασία Καρακατσάνη στις γυναίκες, που ήταν το μεγάλο όνομα των αγώνων, από το Βόλο η πρωταθλήτρια, και εδώ οι απλοί πολίτες που διψάνε για άθληση, για ενέργεια. Και πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα, το 5ο Rank Greece του Σέγας, που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πήγε στην Καστοριά, συνεχίστηκε στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, εδώ το αρχαίο θέατρο της πόλης, καθώς περνάνε οι δρομείς, με πρώτη την Καρακατσάνη στις γυναίκες και τον Αμτζόπουλο μαζί με τον Σουλιό, τον Ιωάννου, τον Κακαρότζα στους άντρες. Ο Αμτζόπουλος που ήταν δεύτερος στην Πάτρα πριν από λίγες μέρες, και εδώ οι εκατοντάδες δρομείς που παίρνουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα, καθώς περνάνε μπροστά από αυτό το θέατρο, καθώς οι πόλεις στην αρχαιότητα είχαν τιμή να έχουν θέατρο και στάδιο. Και η Λάρισα είναι μια από τις πολιτισμένες πόλεις από την αρχαιότητα που διάθεταν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία μιας πολιτισμένης χώρας. Ο χορηγός του Σέγας, που με την αψίδα του, κάτω από την αψίδα όταν περνάνε οι δρομείς, ενεργοποιείται εδώ το Ποινιός, το Λαρίστο ποτάμι που πέρασαν από πάνω οι δρομείς. Προπορευόμενοι οι τέσσερις είναι ο Αμτζόπλος, ο Σουλιώτης, ο Ιωάννου, ο Καρακόντζας, το άλογο, σημακατατεθέν της πόλης. Και εδώ περνάνε από τα 5 χιλιόμετρα οι τέσσερις προπορευόμενοι, με δεξιά τον Αμτζόπλο που πήγε πάρα πολύ δυνατά ως το τέλος. Εδώ βλέπετε την Καρακατσάνη ανάμεσα στα γόρια, μια αθλήτρια που κέρδισε μετάλλιο πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Και οι υπόλοιποι δρομείς που αγωνίστηκαν, αυτοί που είναι οι πιο μοιημένοι στον αθλητισμό και πήραν μέρος στο δυσκολότερο αγώνα που είναι τα 10.000 μέτρα. Είναι οι προσπάθειες εδώ των πολιτών, χαμόγελα, χαρά, ένας αγώνας που πρέπει να προετοιμαστείς για να κατέβεις και να πάρεις μέρος να αγωνιστείς αυτόν. Και εδώ που ζητά χειροκροτήματα μια νεαρή αθλήτρια από τον κόσμο που κατέβηκε και ενεργοποιήθηκε, παρακολούθησε αυτή την προσπάθεια. Εδώ μεγαλύτερες ηλικίες και όλοι μαζί προσπαθούν για τα 10 χιλιόμετρα. Και πάμε για τον τερματισμό. Για τον τερματισμό στους άντρες, που βλέπετε τον Αμτζόπουλο πολύ κοντά στο Σουλιώτη. Κέρδισε την πρώτη θέση στα 10.000 μέτρα με 34-42. Δεύτερος ήταν ο Σουλιώτης, τρίτος ο Ιωάννου. Νάτι εδώ ο Σουλιώτης και ο Ιωάννου που αγκαλιάζονται. Πιο πίσω στην τέταρτη θέση ο Κακαρότζας ο Αντώνης, 34-35 δευτερόλεπτα. Και η πρωταγωνίστρια, η μεγάλη, η σπουδαία αθλητριά μας,
η Αναστασία Καρακατσάνη που τερμάτισε πρώτη νικήτρια με δεύτερη την Τσεκίνη. Καρακατσάνη που έκανε 36-01. Να τη εδώ, στον τερματισμό της. Είχα προετοιμαστεί κατά άλλα. Βέβαια δεν περίμενα να πιάσω την πρώτη θέση, ήταν καλός ανταγωνισμός. Ήταν μια ωραία διαδρομή. Εντάξει, έβαλα τα δυνατά μου. Άνοιξα στο τελευταίο χιλιάρι και κέρδισα την πρώτη θέση. Ήταν πολύ ωραία η διαδρομή. Ήταν μια μικρή ξενάγηση στη Λάρισα. Χάρηκα πάρα πολύ που βοήθησα τη Win στο έργο της να βοηθήσει τα μικρά παιδιά. Η μεγάλη συμμετοχή ήταν στον αγώνα των 5.000 μέτρων. Ο μεγάλα ονόματα με τον Μιχαηλά από την Κύπρο, τους αδερφούς Παναγιώτη και Κωνστανάκο, ο Πουρνάρας, ο Δουίκας και πολλά ακόμα ονόματα. Στις γυναίκες η Μαρία Ζωγραφάκη από την Κάλυμνο, η Δαγλή, η Φωτεινή και άλλοι, όπως παλιοί πρωταθλητές, στα 400 μέτρα ο Στέλιος ο Δημότσιος, στα 800 ο Κωστής ο Κασάρος, ο προπονητής των κορυφαίων αθλητών μας, ο Χρήστος Παπαχρήστου, που πήρε και αυτός μέρος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας ο Αγοραστός, ο Δήμαρχος Λάρισας, ο Κώστας ο Τζανακούλης. Ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ενώ ήταν παρούσα και ο Ολυμπιονίκης στα 400 μέτρα με εμπόδια στην Αθήνα, η Φανή Χαλκιά. Αγώνα που είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Στον τερματισμό έφτασε πρώτος ο Φάνης ο Μιχαηλάς από την Κύπρο που τερμάτισε σε 16 λεπτά και 32 δεύτερα. Δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης. Ο Νάκος από τα Τρίκαλα σε 16-34, μόλις 2 δευτερόλεπτα. Και πιο πίσω ο αδερφός του, ο Κώστας ο Νάκος, που έκανε 16-54 και οι δύο αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Στις γυναίκες, η Μαρία Ζωγραφάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Καζόνης Καλύμνου ήταν η νικήτρια με 19-01, ενώ είδαμε και την Φωτεινή Δαγλή Παγκωτό που αγωνίστηκε και αυτή μετά από καιρό και έκανε 19-15 και πήρε την δεύτερη θέση, ενώ η Γρατσάνη Παρασκευή ήταν τρίτη με 20-55. Ποτέ δεν είναι εύκολο. Κάνουμε προετοιμασία τώρα. Έχουμε ένα μήνα που ξεκινήσαμε. Ένα σωρό αγώνα, μια ωραία πόλη. Ωραία διοργάνωση. Ζωγράφισες, Μαρία Ζωγραφάκη, την Κάλυμνο εδώ στη Λάρισα. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι η πρώτη φορά που τρέχω σε Run Greece. Η αλήθεια είναι ότι το αγωνισμό μου δεν είναι τα 5 χιλιόμετρα. Οπότε προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερα μπορούσα. Έχω προπονηθεί σχετικά καλά. Λόγω ότι είχα αγώνες για πελαγίτικων. Οπότε περίμενα να κάνω κάτι καλό και σήμερα. Μετά από 22 χρόνια να ξαναφορέσω αριθμό και να στηθώ στην εκκίνηση για να τρέξω είναι συγκινητικό και πόσο μάλλον όταν η ηλικία μου πλέον έχει περάσει. Τα κιλά δεν είναι αυτά που είναι όταν ήμουν αθλητής, αλλά έτρεξα πιο πολύ για να στηρίξω τον αγώνα αυτό, ναι. Να στηρίξω την περιφέρεια της Θεσσαλίας και τη Λάρισα που έχει βγάλει πολλούς μεγάλους αθλητές παγκοσμίου κλάσης. Και εκτός αυτό να δώσω ένα μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, ότι τα δρομικά αυτά κινήματα πρέπει να δίνουν σε όλους χαρά. Μεγάλη γιορτή για την πόλη μου, είχαμε καιρό να δούμε τέτοια διοργάνωση. Εγώ το θεώρησα ηθική υποχρέωση να είμαι εδώ. Τα 5 χιλιόμετρα δεν λένε τίποτα, ήταν μια πολύ ωραία κούρσα μαζί με δύο παλιούς καλούς φίλους με τον Κωστή Κασάρο και τον Χρήστο Παπαχρήστο. Μια πολύ ωραία διαδρομή, ένα πολύ ωραίο πρωινό Κυριακής. Το βασικό μήνυμα για μένα που πρέπει να πάρει η κοινωνία της Λάρισας και των υπόλοιπων πόλεων είναι ότι ο αθλητισμός πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Πρέπει ο κόσμος να βγει έξω να τρέξει στους δρόμους, στα πάρκα, στα γήπεδα, ύστερα βέβαια από ιατρικές εξετάσεις, για να μπορούμε να γυμναζόμαστε και να έχουμε μια σωστή και καλή υγεία. Είσαι έτοιμη, πήρα! Ξεπέρασαν τους 500 οι μαθητές και οι μαθήτριες των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων από τη Λάρισα και τις γύρω περιοχές.
που πήραν μέρος στον αγώνα των χιλίων μέτρων. Την εκκίνηση έδωσε η Αργυτάκη, παλιά αθλήτρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, και στόχος για τα παιδιά ήταν η μίμηση στον αθλητισμό και η εκπαίδευσή τους μέσω του αθλητισμού, όπως γινόταν από αρχαιοτάτων χρόνων. Παρότι δεν ήταν στόχος η νίκη, στον αγώνα των παιδιών, ο μαθητής της πρώτης γυμνασίου των Τρικάλων, Θοδωρής Κατσιώτης, που έχει ήδη ξεκινήσει να αθλείται, τερμάτισε πρώτος και μάλιστα με διαφορά από τους υπόλοιπους μαθητές που κατάλαβαν πόσο δύσκολο είναι ένας αγώνας χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Ο Θοδωρής Κατσιώτης από την πρώτη γυμνασίου είναι ο νικητής στα 1000 μέτρα των παιδών. Θοδωρή, κάνεις αθλητισμό? Ναι, κάνω 2 χρόνια αθλητισμό στη Γάμεση Μοντρικάλων και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα εδώ πέρα. Άκουα τον προπονητή μου και την προπονήτριά μου και πέτυχα. Ένας αγώνας, μια γιορτή. Ο αθλητισμός δίνει ζωή στα χρόνια και χρόνια στη ζωή. Και μάλιστα αυτό ο σημερινός αγώνας είναι ο μεγαλύτερος σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στη συνεργασία. Το μήνυμα της συνεργασίας, της συνέργειας, δίνει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που είναι ζητούμενο σήμερα σε μια δύσκολη εποχή. Χαμόγελα, προσπάθεια, πίστη, πάθος, αποτέλεσμα. Αυτό ήταν μια γιορτή για μας. Σήμερα βλέπετε εκατοντάδες ανθρώπους, κυρίως Λαρισαίους και όχι μόνον, να συμμετέχουν στο Run Greece. Καταλαβαίνετε ότι εμείς από την πρώτη στιγμή ανταποκριθήκαμε, βοηθήσαμε, βοηθάμε εδώ στην ιστορική πλατεία της Λάρισας. Πιστεύουμε ότι ο σκοπός που είναι να βγει ο κόσμος έξω από τα σπίτια του επιτεύχθηκε και τα παιδιά θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Το πείραμα πέτυχε και με το παραπάνω, γιατί καταφέραμε να βγάλουμε χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους όλη την Ελλάδα για να γνωρίσουν έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Γιατί γεμίσαμε τις πόλεις αυτές με χαμόγελα, με χιλιάδες χαμόγελα που τόσο τα έχουμε ανάγκη. Του χρόνου λοιπόν περισσότερα Run Greece, μεγαλύτερα Run Greece, αλλά και άλλοι αγώνες για να βοηθήσουν όλα τα επίπεδα. Από τον απλό φίλαθλο που θέλει να δοκιμάσει έως τον αθλητή που θέλει να πετύχει καλύτερη επίδοση. Νομίζω ότι κλείνουμε με ιδανικό τρόπο μια πολύ πετυχημένη σειρά. Ο πήχης είναι πια ψηλά. Έχουμε σκοπό να τον υπερβούμε και του χρόνου.